με χαρά, μετά από καιρό, καλημερίζω τον κύριο Απόστολο Βανταράκη, καθηγητή υγιεινής του τμήματος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλημέρα, κύριε Βανταράκη. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, σας, ο κροατής σας, και καλή επιστροφή και καλή έναρξη τη σεζόν. Μάλιστα. Με υπομονή. Ναι, με υπομονή, αλλά έχουμε μια επιστροφή από αύριο. Φαντάζομαι ότι Πάτρα Ηράκλειο η ιδιοστασία ομοιάζει. Θα γίνει του μπαρ το ανάγνωσμα αύριο. Και τι θα γίνει τώρα, εγώ, εσείς, όλοι εμβολιασμένοι χωρίς μάσκα, θα φιλούνται και θα αγκαλιούνται και δεν τρέχει κάστανο? Και θα μας ζηλεύουν οι άλλοι, οι ανεμβολιαστοί απ' έξω. Καταλαβαίνετε, θα φιλιόμαστε και θα κάνουμε, θα χορεύουμε, θα τραγουδάμε. Τι να πω, κύριε Σαχίνη. Βήμα-βήμα προχωράμε έτσι κι αλλιώς προς την ίδια κατεύθυνση. Το ξέρετε εδώ καιρό. Ακολουθούμε κατευθύνσεις ευρωπαϊκών χωρών, τις οποίες όμως με άλλα κριτήρια, με άλλα χαρακτηριστικά, αφομοιώνουμε δηλαδή κάποιες στρατηγικές και πρακτικές οι οποίες είναι φτιαγμένες αλλού και οι οποίες δεν νομίζω ότι μπορούν να εφαρμοστούν σε μια χώρα η οποία, παραδείγματος χάρη, δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Άρα, πώς θα το εφαρμόσουν αυτό, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει. Προφανώς μετακυλούν τον μπαλάκι πάλι για άλλη μια φορά αλλού. Κύριε Βανταράκη, επειδή εξ αρχής αυτής της μεγάλης περιπέτειας που ζει η πατρίδα μας και όλη η ανθρωπότητα, παραμείνατε σταθερός στην άποψη ότι χρειάζεται ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα όπλα που έχει διαθέσιμα στη φαρέτρα της η επιστήμη και η πολιτεία, αλλά ισομερός, όχι ανισομερός, και με όλη την κοινωνία μαζί. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, η χώρα έχει ξεπεράσει 15.000 θανάτους με πληθυσμό 10,8 εκατομμύρια επισήμως. Ανά εκατομμύριο είμαστε στην πέμπτη χειρότερη θέση και από πάνω μας είναι Βουλγαρία, Ρουμανία, Λιθουανία και Λετωνία. Μπορείς λοιπόν έτσι αβασάνιστα να δημιουργείς την εντύπωση της ανεμελιάς σε κάποιους, ας πούμε το 60-70%, όταν δεν παίρνεις ουσιαστικές πολιτικές ανακοπής της διασποράς? Το πρόβλημα είναι η διασπορά. Πώς την ανακόπτεις έτσι? Έχετε δίκιο σε αυτό. Όπως το πρόβλημα. Είναι τόσα πολλά τα προβλήματα, κύριε Σαχίνη, να τα πάρουμε ένα-ένα. Παρακαλώ. Έχετε απόλυτα δίκιο. Πρώτον, ξεπεράσαμε τα νούμερα της Σουηδίας, χωρίς lockdown. Άρα, οι συγκρίσεις που προσπαθούσαμε να κάνουμε σε κάποια περίπτωση, τη Σουηδία ήταν χειρότερη στην αρχή της πανδημίας κτλ. Είτε θυμάστε, το είχαμε πει, περιμένετε στο τέλος της πανδημίας να συζητήσουμε τα νούμερα, όχι στην αρχή. Άρα, λοιπόν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα κράτος το οποίο από πλευράς δημόσιας υγείας είναι πολύ ψηλότερο από εμάς και έχει γνωστά επιδημιολογικά στοιχεία. Δεύτερον, συνεχίζουμε με μια στρατηγική η οποία είναι αθηνοκεντρική. Δηλαδή, δεν δίνουμε τα όπλα στην περιφέρεια για να εφαρμόζει αυτά που χρειάζεται. Παραδείγματος χάρη, ενισχύουμε τα νοσοκομεία σωστά. Δεν ενισχύουμε καθόλου τις διευθύνσεις υγείας της περιφέρειας, οι οποίες θα μπορούσαν να κληθούν τώρα να εφαρμόσουν αυτό που θέλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή με το άνοιγμα για τους εμβολιασμένους κτλ. Θα υποβοηθούσαν την κατάσταση. Δεν θα το κάνουμε. Άρα λοιπόν ο έλεγχος δεν θα γίνει. Τρίτον, δεν ενδυναμώσαμε τους χώρους τους οποίους έπρεπε να έχουμε ενδυναμώσει, που κυκλοφορεί πια ο κόσμος, σχολεία και άλλους αντίστοιχους χώρους, μέσα μεταφοράς. Πανεπιστήμια, που στα αμφιθέατρα θα είναι. Θα σας πω τώρα για τα πανεπιστήμια, είναι μια ειδική κατάσταση, θα σας εξηγήσω σε λίγο τον μπάχαλο που συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν τρία ζητήματα τα οποία. Τέταρτο, δεν ενισχύσαμε την ιχνηλάτηση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Για μένα, πολύ μεγάλο άγχος θα έχει να ιχνηλατήσω ένα θετικό εμβολιασμένο άτομο, αλλά θετικό, το οποίο είναι εμβολιασμένο αλλά βρέθηκε θετικό, αν στην οικογένειά του υπάρχει πάνω από 60 ανεμβολίαστος. Για μένα είναι τεράστιο ζήτημα, τεράστια διαφορά. Άρα, όταν κάνεις αυτή την ιχνηλάτηση τώρα, η ιχνηλάτηση θα είναι με ειδικά χαρακτηριστικά, όσον αφορά κυρίως τα οικογενειακά, για να δεις αν οι άνω των 60 που παραμένουν 25% ανεμβολίαστοι, είναι εκτεθειμένοι ακόμα και σε εμβολιασμένο. Μισό λεπτό. Αν δεν την κάνεις και πας να την κάνεις τώρα, θα χάσει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Εδώ θα γίνει το απόλυτο χάος πια. Αυτό μου λέτε. Συμφωνώ. Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτή τη στιγμή, ακόμα και τώρα, θα πρέπει να γίνεται συστηματική επιδημιολογική επιτήρηση, αλλά στοχευμένη σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες με συγκεκριμένα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Τέταρτον, οι εμβολιασμοί. Πέσαμε πάνω κατά πάνω, ξεφούσκωσε το ζήτημα των εμβολιασμών, κάτι που ενδεχομένως να ήταν πιθανό, αλλά δεν πετύχαμε και το στόχο μας. Ο στόχος μας δεν έπρεπε να είναι τα 15, το 18, το 20, το 22, το 25. Ο στόχος πρέπει να είναι η άνω των 60. Εξαντλητικά, όπως έκανε η Πορτογαλία, με άνω το 85% να έχει εμβολιασμένους πάνω από 60. Μια χώρα, αναφέρω την Πορτογαλία, χωρίς ιδιαίτερα δύναμη στα συστήματα υγείας, αλλά τα κατάφερε.
τα έχει καταφέρει, γι' αυτό και άνοιξε. Δηλαδή θέλω να πω, εκεί είναι πολύ πιο μεγαλύτερη ασφάλεια να ανοίξεις για οποιονδήποτε, γιατί έχεις τον πληθυσμό που σε ενδιαφέρει, τον 85% εμβολιασμένους. Αυτή τη στιγμή, ανοίγοντας, τον πληθυσμό που σε ενδιαφέρει δεν τον έχεις ακόμα εμβολιασμένο, έτσι όπως θέλεις, τουλάχιστον να τον έχεις εμβολιασμένο. Άρα λοιπόν, τέταρτο ερωτηματικό για μένα. Ζητήματα δηλαδή που τίθενται. Ναι, μας ακούτε. Με ακούτε. Ναι, με ακούτε. Θέλω να πω λοιπόν ότι βάζοντας όλα αυτά δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για την επόμενη περίοδο, την οποία δεν ξέρω πραγματικά προς τα που θα πάμε. Δεν είμαι σίγουρος, να μην ειλικρινείς. Δεν νιώθω ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Και για τον έλεγχο του, και τον έλλειψη του ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα και για όλα τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Γιατί θέλει ερώτημα. Θα γίνει τώρα, θα γίνει της διασποράς το ανάγνωσμα και δεν ξέρω πώς θα γίνεται η σύγκριση. Τα κορονοπάρτι θα είναι πια ή ότι θα γίνεται παντού. Γιατί αυτό θα συμβεί αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, δεν υπάρχει ουσιαστικά. Έχει αφαιθεί η επιδημιολογική επιτήρηση, έχει αφαιθεί η χνηλάτιση κρουσμάτων και επαφών. Γίνεται πιο δύσκολο αν πρόκειται να είναι θετικός ένας εμβολιασμένος και είναι σε ένα σπίτι άνω των 60 και με ανεμβολία στο κόσμο. Δηλαδή εδώ θα γίνει το έλα να δεις τώρα. Και δεν υπάρχει βέβαια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Μίλαμε τώρα ότι υπάρχει. Υπάρχει. Συμφωνούμε. Ακριβώς αυτό. Όπως το λέτε ακριβώς, και είναι κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει κτλ. Να δούμε. Να δούμε. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Πέρα από το να πω πραγματικά ότι θα έλεγα ότι πάνω των 60 πραγματικά να προσέχουν. Μακάρι να οδηγούνται σε ένα χειμώνα ο οποίος θα είναι, όσοι είναι ανεμβολίες θεώνουν και με 60, μάλλον με υψηλό ρίσκο, με υψηλό ρίσκο χειμώνα. Επιπλέον τώρα αυτή τη στιγμή ακούω σε διάφορες πόλεις, επειδή συζητάω με διάφορους, ότι χτίζουν αυτή τη στιγμή στους εξωτερικούς χώρους για ανεμβολίες τους. Δηλαδή με plexiglass και τα λοιπά, και μέσα θα είναι με εμβολιασμένους, έξω θα έχει ανεμβολία τους και πώς το λένε, σόμπες και τα λοιπά. Ήδη το κάνουν στα Τρίκα, αλλά το έχουν κάνει για παράδειγμα. Θέλω να πω με αυτό, έχει δώσει δηλαδή χώρο ο Δήμος στα κάθε μαγαζί απ' έξω να χτίσουν με plexiglass και χώρου και για να βάλουν και θέρμανση για να μπει κάθε τέτοια ανεμβολίαστη. Δηλαδή μια κοινωνία δύο επιπέδων, μου έκανε πολύ κακή εντύπωση μόλις το άκουσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή σκεφτείτε, η μέσα και η έξω ουσιαστικά. Δεν ξέρω γιατί πού κινούμαστε. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ και λίγο για τα πανεπιστήμια. Το πρωί διάβασα το μήνυμα του συμπατριώτη μας του Χανιώτη, καθηγητή πάθολογο ανατομίας, και θέλω να τα ακούσετε κι εσείς κύριε Βανταράκη, από το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα στη Ρώμη, ο οποίος λέει: είδα τις φωτογραφίες από τα αμφιθέατρα στα ελληνικά πανεπιστήμια με απαράδεκτες συνθήκες συνωστισμού των φοιτητών. Στα 4 μαθήματα που έκανα μέχρι τώρα στην ιατρική σχολή στη Ρώμη, χρησιμοποιούνται τα μισά καθίσματα του αμφιθέατρου με αριθμημένες θέσεις που κλείνονται μέσω πλατφόρμας από τους φοιτητές εκ περιτροπής με βάση τον αριθμό Μητρώου. Οι υπόλοιποι παρακολουθούν διαδικτυακά. Πριν το μάθημα, ενημερώνομαι στο mail με την ακριβή λίστα των φοιτητών, εννοείται με πιστοποιητικό εμβολιασμού, πιστοποιητικό νόσησης ή rapid test, και τη θέση που βρίσκεται ο καθένας και παίρνω τις παρουσίες. Σας φαίνεται, λέει, υπερβολικό, αλλά είναι πολύ χρήσιμο σε αυτή τη φάση. Εντάξει, μιλάει για άλλα πανεπιστήμια, δεν μιλάει για τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία, σας πω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή για να καταλάβετε το αλλοπρόσωπο της κατάστασης. Τη Δευτέρα ξεκινάμε, 11 του μηνός, με 100% πληρότητα, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου. Το πανεπιστήμιο προσπαθεί να βρει τρόπους να το εφαρμόσει αυτό. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Αλλά σκεφτείτε. Κάνουμε τη Δευτέρα εκδήλωση για την εισαγωγή των φοιτητών με χωρισμένους σε δύο κατηγορίες, το Α, Μ και Μ, ανάλογα με το όνομα. Δηλαδή στην εκδήλωση της προσέλευσης τους, τους βάζουμε μισούς-μισούς. Στο αμφιθέατρο θα μπουν όλοι μαζί. Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Προσπαθεί το κάθε πανεπιστήμιο να βρει τρόπους να αντιπαρέλθει σε αυτό που έβγαλε η Υπουργός, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον δεν έχει περάσει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό, αν δεν φοβόμαστε την πληρότητα, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά δεν μπορεί ταυτόχρονα να φοβόμαστε την πληρότητα και ταυτόχρονα να την ζητάμε την πληρότητα το 100%. Ειδικά για τους πρωτοετής. Άρα λοιπόν, να μου επιτρέψετε να πω ότι και σε αυτό κινούμαστε σε ένα θολό τοπίο, το οποίο δεν έχω καταλάβει. Στην Πάτρα έχουμε το 30% εμβολίες στους φοιτητές. Καταγεγραμμένο. Προσέξτε, δεν είναι θεωρητικό νούμερο, είναι ένα νούμερο, βγήκε επίσημα. 11.500 ανεμβολίες φοιτητές έχουμε. Εάν αυτοί έρθουν στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, ας μου πει κάποιος τι θα γίνει, ποιος θα τους ελέγξει. Μπορούμε να τους απαγορεύσουμε, όχι. Αυτό θα κάνουν rapid test. Θέλω να πω λοιπόν ότι τέτοια πράγματα
αλλοπρόσαλα, δυστυχώς συμβαίνουν. Πείτε μου, και... με τους εμβολιασμένους φοιτητές σας, είστε σίγουρος ότι δεν θα έχετε διασπορά? Δεν μπορείτε να είστε σίγουρος. Όχι, βέβαια. Μα είσαι στο αντίθετο, δίνουν οι μελέτες. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνω ορισμένες φορές τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά και στοιχεία να λαμβάνουν υπόψη και οι μελέτες να λαμβάνουν υπόψη. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα του συγχρονισμού και της χτήρης της μάσκας κτλ. Για ακόμα μια περίοδο, να το πω έτσι. Μέχρι να οριστικοποιηθεί το ζήτημα της, να έρθει ο ιός και να γίνει ενδημικός, δηλαδή να έχει τα χαρακτηριστικά μιας ήπιας αναπνευστικής λίμωξης. Δεν μου λέτε, πότε, κύριε... θα πάρει αυτό. Πότε θα πάρει αυτό, είναι άλλη ιστορία. Δεν μου λέτε, κύριε Βαντάρακη, πρακτικά, αύριο είναι Σάββατο. Ξέρετε τι σημαίνει για τις μεγάλες περιφερειακές πόλεις όπως είναι η Πάτρα, το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Γιάννενα? Θα αναστονάξει η βραδιά, θα βρει ξημέρωμα. Εγώ έχω πει ότι θα δούμε πολλές ιστορίες με μέθη και ελπίζω να μην έχουμε τροχέα. Όμως, μπορείτε να μου πείτε τι έχει να γίνει μες στα μαγαζιά και αν γίνει. Μπορεί και να μην γίνει. Αν γίνει, πότε θα το δούμε επιδημιολογικά αυτό μπροστά μας, σε 15 μέρες? Ναι, υπολογίζουμε, ναι. Μάλιστα. Εάν θεωρείτε ότι θα τηρηστούν τα μέτρα, δηλαδή θεωρείτε ότι το κάθε κατάστημα θα τηρήσει τα μέτρα με τον έλεγχο κτλ. Συγγνώμη, και να τα τηρήσει τα μέτρα, θέλετε να μου πείτε ότι θα αρχίσουν οι αμανέδες, τα τσιφτετέλια, οι ζεμπεκές και τα μπάπα μπούπα και ο άλλος θα κάθεται σε απόσταση? Θα γίνει, αφού τώρα είναι με τη βούλα, ότι παιδιά αγκαλιαστείτε, χορέψτε, φιληθείτε. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Ναι. Που να φιληθείτε είναι σωστό, βέβαια. Λοιπόν. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε και θα δούμε. Θα δούμε. Δεν ξέρω. Πραγματικά κινούμαστε στο άγνωστο αυτή τη στιγμή και θα δούμε. Ελπίζω. Δεν ξέρω τι ελπίζω πια. Γιατί δεν τηρούνται, ξέρετε, ο τρόπος που ελέγχονται και ο τρόπος που ενδυναμώνονται, αν θέλετε, οι περιφέρειες, πέρα από ευλογίες, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Καταλάβατε, ούτε υγειονομικά έχουμε ενδυναμωθεί. Να έλεγα, εκτός από τα νοσοκομεία, κάποια στήριξη ουσιαστικά όσον αφορά το υπηκοϊκό προσωπικό, τα υπόλοιπα δεν είναι. Δεν τρέχουν. Δεν είναι ότι είμαστε καλύτερη φάση από ό,τι ήμασταν πέρσι, παραδείγματος χάρη. Οπότε να πούμε, OK, πατάμε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή ούτε σε αυτό πατάμε. Είμαστε ακριβώς στην ίδια κατάσταση με πέρσι, από πλευρά δημόσιας υγείας. Με ίσως περισσότερους εμβολιασμένους, βέβαια, αλλά ταυτόχρονα με περισσότερο δεδομένο ότι οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν, ενδεχομένως θα μπορούσαν να νοσούν, να μεταδίδουν εννοείται στην εμβολία τους κτλ. Οπότε θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ξέρω, δεν γνωρίζω προς τα που πάμε. Ρωτάει τον καθηγητή υγιεινής, τον κύριο Βανταράκη, ο φίλος ο Χρήστος. Κύριε Βανταράκη, έτσι θα πάμε τρίτη και τέταρτη και πέμπτη δόση, ή είναι το booster μιας συγκεκριμένης εταιρείας το οποίο θα ακολουθήσουμε όλοι? Κοιτάξτε να σας πω, εγώ κατά τη γνώμη μου θα μιλούσα για τρίτη δόση. Υπάρχουν δύο ζητήματα με τρίτη δόση. Ένα ζήτημα εντός Ελλάδας και ένα ζήτημα παγκόσμιο. Μου κάνει εντύπωση που πάμε για τρίτη δόση κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Τους συζητούσα και σε ένα φόρουμ χθες για τις ανισότητες και ένα μεγάλο ποσοστό των χωρών παγκοσμίως δεν έχουν κάνει ούτε καν την πρώτη δόση. Και αυτός ένας ιός ο οποίος δεν θα μεταλλάσσεται, θα μετακινείται, θα μεταδίδεται σε τέτοιους πληθυσμούς, θα μπορούσε πολύ εύκολα να φτάσει στην Ελλάδα μεταλλαγμένος και να μην σου κάνει καν το εμβόλιο. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Κατά τη γνώμη μου, η παγκόσμια κοινότητα έπρεπε να δώσει μαβάρο στον εμβολιασμό όλων των χωρών. Γιατί λόγω της μεταδοτικότητας αυτού του ιού. Το δεύτερο, τώρα όσον αφορά εμάς, δεν θα ήμουν πολύ χαλαρός να πάω στην τρίτη δόση, εάν δεν είχα κοιτάξει την ανοσολογική επάρκεια ουσιαστικά των δύο προηγούμενων. Δεν υπάρχουν ακόμα ικανοποιητικά δεδομένα. Τόσο εύκολα ελαφρά την καρδιά πάμε στην τρίτη δόση. Γιατί το λέω αυτό? Ίσως να μιλούσαμε ενδεχομένως αν είχαμε δεδομένα συγκεκριμένα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένα. Δεν υπάρχουν τόσα πολλά δεδομένα για να μπορούμε να συζητάμε για τρίτη δόση. Καταλαβαίνετε. Οπότε, γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα από την ανοσολογική επάρκεια που υπάρχει από τις δύο προηγούμενες για να φτάσουμε στην αναμνηστική ουσιαστικά. Δεν το ξέρουμε, λέτε. Ναι, δεν το ξέρουμε με ικανοποιητικό αριθμό μελετών εννοώ. Και θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα, εκφεύγω λίγο αυτού, αλλά στην Ελλάδα είναι από τις χώρες που δεν γίνεται η συζήτηση, ενώ στην αρχή της ιστορίας αυτής γινόταν η συζήτηση. Στον υπόλοιπο κόσμο γίνεται. Δεν ξέρω αν παίζουν εδώ και τα γεωπολιτικά. Όμως, όταν η Telegraph το κάνει κεντρικό θέμα και λέει αποκαλύψεις, Ιουχάν και Αμερικανοί επιστήμονες σχεδίασαν να δημιουργήσουν νέους κορονοϊούς. Προσέξτε τώρα, το κάνει η Telegraph. Δεν είναι εδώ ένα περιθωριακό, να το πω έτσι. Επιστήμονες από τη Ιουχάν και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδίαζαν να δημιουργήσουν νέους κορονοϊούς που δεν υπήρχαν στη φύση, συνδυάζοντας τους γενετικούς κώδικες άλλων ιών. Τα έγγραφα μιας αίτησης επιχορήγησης που υποβλήθηκε στον Οργανισμό Προστασίας Προηγμένων Ερευνών, τον ΗΠΑ, DARPA, που διέρευσε τον περασμένο μήνα, αποκαλύπτουν ότι η Διεθνής Ομάδα Επιστημόνων σχεδίαζε να αναμίξει γενετικά δεδομένα στενά συνδεδεμένων στελεχών
και να αναπτύξει εντελώς νέους ιούς. Ένας εμπειρογνώμονας γεννητικής που συνεργάζεται με τον BOI αποκάλυψε το σχέδιο αφού μελέτησε λεπτομερώς τις προτάσεις. Είπε ότι αν ο SARS-CoV-2 είχε παραχθεί, δεν το ξέρει, με αυτόν τον τρόπο, θα εξηγούσε γιατί δεν βρέθηκε ποτέ ένα στενό τέρι του στη φύση. Δεν είναι μια συζήτηση που θα έπρεπε να απασχολεί την επιστημονική κοινότητα πέρα από τα γεωπολιτικά, πολιτικά, συνωμοσιολογικά κτλ. Η προέλευση, θέλω να πείτε. Βεβαίως. Η προέλευση και όχι μόνο τα πειράματα αυτού του χαρακτήρα ουσιαστικά. Δηλαδή, βλέποντας την πανδημία και τις επιπτώσεις ουσιαστικά στην παγκόσμια κοινότητα και σε επίπεδο της ζωής των ανθρώπων, θα έπρεπε να απασχολεί σαφέστατα ένα μεγάλο όργανο, ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βάλει, να σκεφτεί σε ένα όργανο που έχει να κάνει με την καταλληλότητα ή ακαταλληλότητα των πειραμάτων. Καταλαβαίνετε σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, πού μπορούμε να φτάσουμε στο πλευρά βιοειθικής. Διδάσκω και βιοειθική στο Πανεπιστημίο. Το ζητούμενο της βιοειθικής είναι τεράστιο ζήτημα. Οπότε δεν το αγγίζουμε γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά συμφέροντα. Όπως καταλαβαίνετε, η διερεύνηση του πράγματος θα πρέπει να είναι ψηλής προτεραιότητας. Ειδικά τώρα που είμαστε προς τα μην πω τέλεια, αλλά υπάρχει σε μια υφησιακή κατάσταση πανδημία. Οπότε ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι περίεργο που δεν η παγκόσμια κοινότητα δεν το έχει βάλει πολύ ψηλά το θέμα και θα έπρεπε να γίνεται από πλευράς εντολών, αν θέλετε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή να συστηθούν επιτροπές, μια επιτροπή η οποία θα διερευνούσε με λεπτομέρεια την προέλευση των πειραμάτων, αλλά ταυτόχρονα και την καταλληλότητα τέτοιων πειραμάτων. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί πρέπει να γίνονται τέτοια πειράματα. Απόστολος Βανταράκης, τον ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Το καταλάβατε, έτσι. Καλή αρχή, κύριε Βανταράκη. Κύριο Βανταράκη, λέει μια εύλογη απορία. Απαντήστε, αν θέλετε. Πόσοι άνθρωποι θα είχαν σωθεί, λέει κύριε Βανταράκη, αν αντί να μένουμε σπίτι στα αρχικά στάδια της νόσου, στους θετικούς των ιών, αναφέρομαι, τους παρήχαμε άμεση ιατρική φροντίδα την αρχή, έστω παρακολούθηση κατάσταση κάποιου από γιατρό, αντί να τον αφήνουμε να νοσηλευτεί τη στιγμή που ο ιός και η νόσος έχει ξεφύγει και χρήζει διασωλήνωση και εντατική θεραπεία. Έχετε δίκιο, έχει δίκιο ο Κροατής σας, γιατί το έχουμε ξαναπεί, κύριε Σαχίνη, ότι πρέπει να μεταφερθεί στο πεδίο η αντιμετώπιση της πανδημίας. Και πεδίο εννοούμε στην κοινωνία, στα σπίτια. Αυτό δεν το κάναμε. Τα αφήνεσαμε να πάει στο νοσοκομείο. Οπότε όποιος έφτανε στο νοσοκομείο είχε αυτή τη δυνατότητα κτλ. Δεν πήγαμε στον κόσμο έξω. Όπως το ίδιο πράγμα έπρεπε να έχει γίνει και στην ενημέρωση. Ειδικά των ανθρώπων αυτών. Καταλαβαίνετε δηλαδή και των ανθρώπων γενικώς. Σας είπα, δεν χρησιμοποιήθηκαν μηχανισμοί. Ακόμα και το βοήθεια στο σπίτι, όποιοι δήμοι το είχαν, δεν το χρησιμοποίησαν για αυτό το ζήτημα. Οπότε τι περιμένουμε να συζητάμε όταν μιλάμε για μια αθηνοκεντρική και μια νοσοκομειακοκεντρική αντιμετώπιση πανδημίας. Δύο ακόμη μηνύματα, με αυτά θα κλείσουμε. Ναι. Το ένα είναι μια φίλη που λέει: καλά, οι γιατροί συζητάνε για ανοσίες το ένα το άλλο. Για τα φάρμακα, κουβέντα. Θα γίνει κουβέντα όταν το βάλουν μπροστά οι μεγαλοεταιρείες, να είστε σίγουροι. Για πείτε μας μια κουβέντα όμως, εσείς, κύριε Βανταράκη. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα, φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή, οι οποίες όμως συνήθως δεν είναι, αν θέλετε, δεν είναι πρώτες προτεραιότητες. Εντάξει, αντιμετωπίζονται στα νοσοκομεία έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν τα ακούτε γιατί πραγματικά προσπαθούν να προλάβουν τον αριθμό των κρουσμάτων. Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε και επειδή οι φαρμακευτικές αγωγές, οι επιτυχημένες, αν θέλετε, θα μειώνανε την ανάγκη του άλλου υποτίθεται για να κάνει εμβόλιο, γι' αυτό και μένουν χαμηλά, υποτίθεται, στην προσνόση δηλαδή, του κοινού. Αλλά νομίζω δεν εφαρμόζονται κάποιες φαρμακευτικές αγωγές. Άλλες επιτυχημένες με αμφισβητήσιμα αποτελέσματα. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι έπρεπε να αναφέρονται όπως αναφέρονται και τα εμβόλια κάτι. Μάλιστα. Και το τελευταίο έρχεται από τη φίλη την Ελένη. Γεια σας. Στη Σουηδία, από τη Σουηδία είναι το μήνυμα, από 29 Σεπτεμβρίου έχουν πάψει όλα τα μέτρα της αντιμετώπισης COVID-19. Θεωρούν, για ακούστε εδώ, ότι επειδή έχουν μεγάλο αριθμό εμβολιασμένων, δεν έχουν πλέον λόγο τα προηγούμενα μέτρα. Υπολογίζουν όμως στο μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων και τους κατοίκους που έχουν κάνει ως τώρα και μόνο τη μία δόση, γιατί θεωρούν ότι είναι μερικώς προστατευμένοι. Στην Ελλάδα, από όσους γνωρίζω και μαθαίνω, είναι εμβολιασμένοι. Ίσως αυτό να μην αποδεικνύει ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό εμβολιασμένων, αλλά αφού κανείς δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία γενικά της πανδημίας, τότε υπάρχει αναξιοπιστία στα στοιχεία που μας γνωστοποιούν και για τους θανάτους και για τους εμβολιασμένους. Και μόνο αυτό εξηγεί το αλλού μου ότι βολεύει όλη αυτή η κατάσταση για να γίνει ακόμη πιο άθλια η ζωή στη χώρα. Εσείς πρόσβαση στα δεδομένα αποκτήσατε, κύριε Βανταράκη, μετά από δύο χρόνια? Ποια δεδομένα εννοείται? Αυτά τα μόνα δεδομένα που έχω πρόσβαση ικανοποιητικού χαρακτήρα, δηλαδή όχι γενικά data, είναι τα δεδομένα τα λύματα που έχω, τίποτα άλλο. Ναι, γιατί είστε μέλος του δικτύου όμως. Ναι, γι' αυτό το λέω. Και τα οποία είναι δεδομένα συγκεκριμένα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, μάλιστα με την ασάβεια που έχουμε. Έτσι, γιατί γνωρίζουμε την ασάβεια που έχουμε. Σωστά. Λοιπόν, στα άλλα δεδομένα που λέτε, είναι γενικό, αλλά αυτά που παίρνουν όλες τις περιφέρειες κτλ. Δεν υπάρχει πρόσβαση στα δεδομένα. Τώρα, όσον αφορά για τη Σουηδία, να μου επιτρέψετε να πω ότι
Φαίνονται αστείοι όσοι, πραγματικά το λέω, όσοι, συγκρίνουν την Ελλάδα με τη Σουηδία. Θυμάστε στην αρχή που κατηγορούσαμε τη Σουηδία όσον αφορά. Και θυμάμαι πολύ καλά, σα είχα πει ότι στο τέλος της πανδημίας θα συζητήσουμε και όχι στην αρχή τους νεκρούς. Και οπότε φαίνεται ότι η Σουηδία, και γιατί είναι περίεργο να προσβάλλουμε ένα κράτος το οποίο έχει μακρόχρονη ιστορία επιδημιολογική, ίσως από τις πιο μακρόχρονες στην Ευρώπη, να λέμε κοίτα, έκανε τι βιαστικές λύσεις παίρνουν κτλ. Απόστολος Βανταράκης, τον ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα κύριε Βανταράκη, να είστε καλά. Καλά, καλημέρα.